Περίμενε. Καλησπέρα. Και έχουμε Κάτσε ένα λεπτό. το γόνατο να μιλήσουμε. Και θα δούμε τι θα πούμε για το γόνατο. Εντάξει. Ναι, ένα λεπτό. Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν. Και έχει το γόνατο σου τι. Καμιά φορά πονάει. Από πότε ξεκίνησε? Είναι αρκετό καιρό. Σίγουρα κάνα χρόνο. Καταπιέστηκε σίγουρα πριν από ένα χρόνο? Έγινε κάτι που σε καταπίεσε πριν από ένα χρόνο? Πολύ. Κοίτα, νομίζω ότι... Και. Όχι ακριβώς χρόνο. Υπήρχε μια καταπίεση με το θέμα ότι εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Ξέρεις, πέρσι ήρθα εδώ πάλι, ξεκίνησα πάλι να δουλεύω. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε όταν πήγες στη Γερμανία? Όχι όταν ξεκίνησε, όχι όταν πήγε στη Γερμανία. Πέρσι που ξαναγύρισα πίσω, ενώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, να είχα τα χρήματα και να μην χρειαστεί να δουλέψω, εγώ ξανά δουλεύω. Και μάλιστα ένα φεγγάρι δούλευα και πάρα πολύ. Δηλαδή δούλευα σε δύο δουλειές, οι οποίες δεν είναι το αντικείμενό μου. Και όπως σου είπα πριν που μιλάγαμε στη Ζούλα, πριν ξεκινήσουμε, το γόνατο παίζει με στήριξη. Την αίσθηση ότι με στηρίζουν ή δεν με στηρίζουν. Και τώρα πάλι ξέρεις που εγώ χρειάζεται πάλι να μπω σε μια διαδικασία να ψάξω σε κάτι άσχετο, το οποίο αρνούμε το. Βέβαια, προσωπικά να το κάνω. Δηλαδή, πήγα και χθες και ζήτησα δουλειά σε κάτι καφέ, αλλά δεν. Έχω ένα τρομερό σφίξιμο στο στομάχι όταν το κάνω και πραγματικά δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω και τι θα κάνω. Πώς δηλαδή θα την βγάλω οικονομικά. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και μια τρομερή άρνηση το να το κάνω. Γιατί? Δεν θέλω να το κάνω, δεν ξέρω, δεν θέλω να δουλέψω πάλι σε καφέ και σε τέτοια. Αυτό, πάντως το γόνατο, αν θέλεις να κολλήσουμε στο γόνατο, είναι στήριξη. Δεν έχω στήριξη. Ναι, εντάξει, είναι, εννοείται ότι ισχύει, γιατί και η μητέρα μου δεν μπορεί να με στήριξει οικονομικά αυτή τη στιγμή. Μήπως δεν θέλεις και δεν σε στηρίζουν, και μάλιστα θεωρητικά, επειδή έχετε περιουσία, ακούγεται και αλλιώς να μην σε στηρίζουν με περιουσία από να μην σε στηρίζουν γιατί δεν είναι. Είναι άλλο το να έχει χρηματική περιουσία η οποία σου αποδίδει αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα και είναι άλλο να έχεις... Δεν σε στηρίζουν ή δεν σε στηρίζουν. Και είναι αν το να σε πειράζει που δεν σε στηρίζουν ή όχι. Πώς θα με στηρίξει ρε παιδάκι μου αφού δεν έχει χρήματα γυναίκα, δηλαδή πώς θα το κάνει αυτό? Δεν θα με κατηγορία. Είναι το ότι δεν με στηρίζουν. Δεν νιώθω ότι έχω στήριξη. Μπορεί να έχεις... Είναι ότι δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή από την οικογένειά μου, εννοείται ότι δεν μπορώ να έχω. Άμα νιώθεις μια εσωτερική στήριξη, δεν θα σε πονάει το πόδι. Έτσι. Αν νιώθεις ότι στηρίζεις εσωτερικά, δεν θα έχεις πόνο στο πόδι κανονικά. Αυτές τις μέρες που είσαι καλά, έχεις και πρόβλημα στο πόδι, έστω και αν το ανέφερες, ισχύει αυτό? Πολύ λιγότερο από άλλες φορές όμως. Γιατί μου πες ότι είσαι καλή αυτή την εποχή γι' αυτό. Αλλά... Κοίτα, σε σχέση με αυτό που είμαι πολύ καλά, δηλαδή μια χαρά, όποιος με δει δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει, θα νομίζει ότι εγώ είμαι αυτή τη στιγμή έχω εκατομμύρια πίσω μου, τρέχουνε. Καλά. Και... Πώς και τρέχουνε και δεν το έχω καταλάβει. Πού ήταν, ρε. Τρεχάτα, προς ποια κατεύθυνση. Λοιπόν, έχουμε το σφίξιμο στο στομάχι στην ιδέα να βρεις δουλειά. Στην ιδέα να βρω μια δουλειά άσχετη, από την άλλη όμως, και πάλι ακόμα έχω ένα φόβο και να βρω και μια δουλειά σε ένα θέατρο. Φοβάμαι και πάλι, δηλαδή θεωρώ ακόμα ότι δεν είμαι άξια. Δεν είσαι άξια γιατί πράγμα. Να βρω και δουλειά σε ένα θέατρο, σε μια όπερα. Ακόμα θεωρώ ότι δεν είμαι. Κάθε μέρα βέβαια που περνάει αυτό μειώνεται, αλλά ακόμα έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι και στην ιδέα. Να ξέρεις ότι το συγκεκριμένο πράγμα που κάνεις το Killing Code, που είναι ταπεινοφροσύνη, ουσιαστικά έχει να κάνει με την αξία. Ή έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Έτσι, γιατί ταπεινοφροσύνη είμαι ταπεινός, γιατί νιώθω βαθιά μέσα μου ότι αξίζω. Και γι' αυτό είμαι ταπεινός. Δεν είμαι ταπεινός γιατί είμαι κακομοίρης ή θέλω να ελέγξω πράγματα παίζοντας τον ταπεινό ή γιατί έχω πλεονεκτήματα επειδή είμαι ταπεινός. Είναι μια αξιότητα που παίζει με αξία. Εντάξει. Ναι, αυτό το έχω καταλάβει. Έχει βοηθήσει πολύ. Και αυτό ήδη σου λέω με έχει βοηθήσει. Όμως παρόλα αυτά, ένα σφίξιμο στο στομάχι, ένα φόβο ότι θα μου απαντήσουν και θα μου απαντήσουν από κάπου θετικά και όχι τι θα κάνω. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει σε σχέση περισσότερο με το δικό μου φόβο, ρε παιδί μου, ξέρεις, που είναι αυτή η ανασφάλεια που μπορείς να έχεις όταν, ξέρεις, θα μπεις πάλι στη διαδικασία της κοινής και όλα αυτά. Για κάθε νέα δουλειά υπάρχει αυτό. Αλλά στο άλλο δεν θέλω καθόλου, δηλαδή, με τίποτα. Δεν το με τίποτα πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί πότε θα το συζητήσουμε αυτό, δεν θέλω με τίποτα.
άμα δεν θέλεις με τίποτα και αναγκαστείς, θα καταπιεστείς. Και μετά θα φας και μια κολοτούμπα, θα χτυπήσεις και θα εισχάσεις. Ναι, και βασικά πρέπει να πληρώσω και το ενίκιο, πρέπει να πληρώσω και το φαγητό. Πρέπει να φας κάτι, γιατί το φαγητό δεν είναι κάτι που... Ξέρεις, το φαγητό έχει το χαρακτηριστικό του πρώτα πληρώνεις και μετά το παίρνεις. Το ενίκιο είναι λίγο αλλιώς. Πρώτα μένεις και μετά πληρώνεις. Αλλά στο φαγητό πληρώνεις πρώτα. Ναι, και θα ήταν καλό, ας πούμε, να είχα κάνα φράγκο για να πάρω τα φαγόσιμα της εβδομάδας. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Σα βλέπω να δουλεύεις το πρώτο τυραπιτάδικο που θα βρεις μπροστά σου. Δεν μας παίρνει. Να περιμένω τη εβδομάδα να κλείσει. Σε κάνω. Κοίτα, υπάρχει ένας φόβος μέσα μου, ρε παιδί μου, ότι αν ξαναπάω σε μια τέτοια δουλειά, θα κολλήσω εκεί πέρα. Και ξέρεις πως εγώ το έχω. Φοβάμαι δηλαδή ότι θα μείνω σε αυτά τα πράγματα. Ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω το επόμενο βήμα. Αυτό είναι ο φόβος με μένα, ο βασικός, ότι αν δεν το κάνω τώρα, πότε θα το κάνω. Πότε θα είμαι δηλαδή επιτέλους έτοιμη. Δεν σου είπα, κάθε μεγάλη αλλαγή είναι 10 χρόνια προετοιμασίας. Αυτή τη θεωρία μου, έτσι, είναι μια από τις πολλές τρομερές. Εντάξει, ναι ρε, αλλά εγώ μιλάμε για 20 χρόνια που προετοιμάζουμε. Κάθε μεγάλη έκπληξη και, ξέρεις, αλλαγή και θετική και τέτοια είναι από πίσω αυτή την έκπληξη είναι 10 χρόνια δουλειάς. Εντάξει, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εγώ να κάνω και λίγο τη δουλειά μου. Δεν θα ήταν άσχημο σαν ιδέα. Εγώ δεν θα ήταν άσχημο να είχα διεγόμενο εδώ να μου κάνουν κουνήματα. Άμα θες θα σου παραγγείλουμε ένα χαρέμι. Μπορούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Delivery υπάρχει. Θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα είναι. Χαρέμι για σήμερα, γιατί με έχουν πάρει τα χρόνια. Τριμελές, άμα είναι σούπερ. Εφεγγύεται. Τι θες? Διμελές χαρέμι, γιατί με έχουν πάρει τα χρόνια. Διμελές. Άντε τριμελές, γιατί άντε, μπορεί, ας πούμε, κάτω από λίγο. 15 μελές ήταν έτοιμο. Μελές, λέει, κάτι είναι για αυτό. Δεν μπορεί να αφήσω 3-4 παραπονεμένες, τι να κάνω. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Τώρα μπλέξαμε με τέτοια. Εγώ θα επιμένω με το γόνατο. Άντε, για κλείσει τα μάτια σου. Θα κλείνω. Και θα κάνουμε λίγο rebirthing για να περνάει η ώρα, χωρίς λόγο συγκεκριμένο. Γιατί ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε rebirthing και θα κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό? Rebirthing είναι κάτι που ξεγυρίζει πίσω στη γέννηση πρακτικά. Εμείς θα το κάνουμε εδώ για αυτό, έτσι, για χαβαλέ. Εντάξει. Πού με γυρίζει? Στη γέννηση. Γι' αυτό λέγεται rebirthing. Στη γέννηση, rebirthing. Rebirthing, ξαναγέννηση. Δεν ακούω, εγώ άκουσα rebirthing. Ναι, rebirthing. Δεν γίνεσαι ξαναπουλή, όχι. Και θα κάνουμε το εξής. Θα κάνεις κάποιες αναπνοές, αλλά θα είναι συγκεκριμένο στο σκόγο. Μπορείς να με δεις, θα κάνεις αυτό. Που σημαίνει παίζει το στήθος, δεν παίζει εδώ αυτό, παίζει εδώ το στήθος και είναι γρήγορη η αναπνοή. Και είναι ρηχή η αναπνοή. Ναι. Όχι έτσι. Από το στόμα την παίρνει, από το στόμα. Κανονικά, ανάλογα και από τη μύτη, από το στόμα γίνεται πιο έντονα τα αποτελέσματα. Αλλά εγώ δεν σε θέλω για πολύ όμως. Και έτσι, επειδή βαριέμαι, θα το κάνω από το στόμα, αλλά για 2 λεπτά. Ωραία. Και θα αναπνείς έτσι. Πάμε. Το στήθος, ρηχή αναπνοή στο στήθος. Αυτό είναι όλο. Ξεκινάς. Έχει γρήγορη αναπνοή στο στήθος. Κανονικά πρέπει να το φτάσει να νιώθεις ότι μπορεί να το κάνεις μια ώρα. Γιατί γίνεται μια ώρα και 2 γίνεται το rebirthing. Μη χαίρεσαι δηλαδή. Οπότε, άμα σε ξελιγώνει, δεν είναι σωστό. Δεν θα σε αφήσω εγώ πολύ, για 1 λεπτό θα σε αφήσω.
Και είπα μια βραδιά, να σε κρατώ τα μαλλιά σου κλειστά. Να σε να φύγει ο αέρας. Πώς είσαι τώρα, πώς νιώθεις, να κλειστά τα μάτια παρακαλώ. Μια χαρά. Ωραία, για φαντάσου ότι είσαι κάτι πολύ μικρό και μπαίνεις μέσα στο γόνατο που σε πονάει. Εντάξει, κάτι σαν πίτσα, μια σκαρπίτσα, κάτι, μια μπίλια πολύ μικρή. Στο μέγεθο σε πονάει κεφαλάκι τη καρδιά. Mm-hmm. Στο γόνατο, στο σημείο που σε πονάει. Πώς είναι εκεί πέρα. Άκαμπτα. Άκαμπτα. Ναι. Και πώς νιώθεις που το πράγμα την άκαμπτα εκεί. Τι συνέστημα νιώθεις. Για αυτή την άκαμπτα. Πού είναι το πράγμα, πού υπάρχει αυτή η ακαμψία. Δεν είναι άσχημα. Εντάξει. Αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω τσουλήθρα. Άσχημα. Ωραία. Πολύ ωραία. Για κάνε τσουλήθρα. Φαντάσου τι κάνεις τσουλήθρα. Πώς είναι. Είναι τόσο ωραία όσο το φαντάζεσαι. Ή σου βγαίνει ωραίο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Ξέρεις, εκεί στην καμπύλη, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, ωραία. Μια χαρά μας λέω. Οκ. Υπάρχει κάτι άλλο. Σαν να ψηλαγχώνομαι, αλλά δεν ξέρω γιατί. Νιώθεις άγχος, ένα μικρό σφίξιμο. Πού? Στο στήθος νιώθω, βασικά. Αχα. Για να νιώσει αυτό το άγχος και αυτό το συγκεκριμένο σφίξιμο. Συγκεντρώσεις αυτό, παρακαλώ. Πότε, όταν είσαι ένα μικρή, ένιωθες αυτό το άγχος και αυτό το σφίξιμο. Σου λέει τίποτα. Αχ, όταν έφευγε ο πατέρας μου, μπορεί, ναι. Άρα. Αλλά όχι. Και φαντάσου ότι φεύγει ο πατέρας και σε μικρή πώς νιώθεις. Μπαμπα! Συνέστημα. Δεν θέλω, πονάω. Με πειράζει. Αυτό το πόνος είναι το συνέστημα. Ναι. Πού τελειώσει το πόνο. Όχι ιδιαίτερος, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι ένα πράγμα στην καρδιά, έτσι. Αλλά όχι ιδιαίτερο, όχι μεγάλο. Παρόλο τον πόνο που ένιωθα μέχρι στην καρδιά. Ελαφριά ένοχληση περισσότερο. Καλά, καλά. Παρόλο τον πόνο που ένιωθα μέχρι τώρα στην καρδιά. Κλειστά τα μάτια, παρόλο τον πόνο που ένιωθα. Φαντάζομαι ότι είσαι μικρό παιδί που φεύγει ο μπάς. Παρόλο τον πόνο που ένιωθα, που το ένιωθα μέχρι τώρα στην καρδιά, ναι. Θα φεύγει ο μπάς και δεν θα έχω τον μπαμπά να με στηρίζει. Γιατί φεύγει ο μπάς και δεν θα έχω τον μπαμπά να με στηρίζει. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Αυτό τον πόνο. Ακόμη και με αυτό τον πόνο. Με τον πόνο που είχα μέχρι τώρα στο στήθος. Παρόλο τον πόνο που είχα μέχρι τώρα στο στήθος. Επειδή φεύγει ο μπαμπάς και δεν έχω κανένα να με στηρίζει. Επειδή φεύγει ο μπαμπάς και δεν έχω κανένα να με στηρίζει. Αυτός που με στηρίζει είναι ο μπαμπάς μονάχα. Γιατί αυτός που με στηρίζει είναι ο μπαμπάς μονάχα. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Καλά, όχι μόνο ο μπαμπάς. Ας το δούμε.
Παρόλο τον πόνο που ένιωθα μέχρι τώρα, επειδή φεύγει ο μπαμπάς και με αφήνει. Παρόλο τον πόνο που ένιωθα μέχρι τώρα, επειδή φεύγει ο μπαμπάς και με αφήνει. Τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι. Θέλω να τον αφήσω αυτόν τον πόνο. Και λέω να τον αφήσω αυτόν τον πόνο. Την ελευθερία από τον πόνο. Να δω την ελευθερία. Α, και λέω να τον αφήσω αυτόν τον πόνο. Συγγνώμη, να δω την ελευθερία από αυτόν τον πόνο. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Έχω αυτόν τον πόνο. Χωρίς από τον πόνο. Ναι, αλλά έχω αυτόν τον πόνο. Ναι, αλλά έχω αυτόν τον πόνο. Και στο κεφάλι ξυπάμε. Ανοίγουμε τα μάτια και κάνουμε τη γνώση. Α, ναι, αλλά έχω αυτόν τον πόνο, ναι. Στα παιδιά πονάω. Επειδή φεύγει ο. Επειδή φεύγει ο μπαμπάς. Πονάω στο στήθος επειδή φεύγει ο μπαμπάς. Πονάω στο στήθος επειδή φεύγει ο μπαμπάς. Θα κάνω οτιδήποτε για να μην φύγει. Θα κάνω οτιδήποτε για να μην φύγει. Έχω κάνει πολλές αγωγές για να μην φύγει. Έχω κάνει πολλές αγωγές, είναι η αλήθεια, ναι. Και τι μάντης που είμαι. Σιγά. Παντικές ικανότητες. Και. Έχω μαντικές ικανότητες και εγώ φοβάμαι. Έχω μαντικές ικανότητες, ναι. Εγώ έχω τις μαντικές. Αλλά... Α, εσύ. Εν τω μεταξύ, πονάω όμως. Εν τω μεταξύ, ναι, ας επανέλθουμε στο θέμα μας, πονάω, ναι. Πονάω πάρα πολύ. Πονάω, φεύγει ο μπαμπάς. Δεν θέλουμε τίποτα να φύγει ο μπαμπάς. Δεν θέλουμε τίποτα να φύγει ο μπαμπάς. Κάνω οτιδήποτε που περνάει από το χέρι μου για να μην φύγει. Αχ, θα κάνω οτιδήποτε περνάει το χέρι μου για να μην φύγει. Εγώ πονάω στο στήθος. Εγώ πονάω στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Έχω αυτόν τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Έχω αυτόν τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Φεύγει ο μπαμπάς. Έχω αυτόν τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Έχω αυτόν τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Φεύγει ο μπαμπάς. Έχω αυτόν τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Το στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Τον πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Να πάω στο μασχάλι, πόνο στο στήθος. Πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Σε καράτε, πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Και πάλι πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Πόνο στο στήθος που φεύγει ο μπαμπάς. Έρχεται. Πώς είναι τώρα, νιώθεις, πώς είναι το σώμα σου. Καλύτερα, εντάξει. Καλύτερα. Και φαντάζομαι ότι είσαι μέσα στο αγώνατά σου, νιώθεις άγχος. Όχι. Και πώς νιώθεις μέσα στο αγώνατά σου. Πιο άνετα. Ωραία. Για ρώτα το γόνατο. Θέλει, υπάρχει κάτι που θα ήθελα να σου πει. Ναι. Τι θα ήθελα να σου πει, παρακαλώ. Να μην το πιέζω. Να μην το πιέζεις. Γιατί, που άλλο πιέζει τον εαυτό σου, εκτός από το γόνατο. Αν πιέζεις κάπου τον εαυτό σου. Ίσως πιέζω τον εαυτό μου στη γυμναστική, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι κακό. Νομίζω ότι με τον καιρό βελτιώνει, ούτως ή άλλως πιέζομαι γύμναση. Δεν με βλάπτει. Αλλού το πιέζεις. Στο πρωινό ξύπνημα δεν μπορώ με τίποτα να ξυπνήσω. Αλλά αυτό άλλη φορά τώρα. Μου πιάσουν το άλλο. Στο οικονομικό θέμα, δεν τον πιέζω. Δηλαδή. Και θα τον ξαναπιέσω πάλι. Δηλαδή, πώς τον πιέζεις. Με το να κάνω δουλειές τις οποίες τις κάνω μόνο και μόνο για τα χρήματα. Θα μου πεις εντάξει, ναι, τρομερή ανακάλυψη αυτή, γιατί άλλο δουλεύουν οι άνθρωποι. Αλλά πώς τον πιέζεις με το να μην κάνεις δουλειές και να τον φτάνεις στη τζίτα. Ώστε μετά να ζοριστεί. Γιατί είναι και αυτός ο τρόπος πιέσεως. Δηλαδή, άμα εγώ δεν βρίσκω δουλειά και το περιμένω, πιέζω αυτό μου με το νόημα τι θα γίνει αυτό εδώ. Ναι, όμως από την άλλη, με το να πας να κάνεις μια δουλειά πάλι που ούτως ή άλλως ξέρεις ότι πάλι θες να την κάνεις. Δεν σου είπα να την κάνεις αιτήσεις. Για πολύ καιρό. Δεν σου είπα να την κάνεις αιτήσεις. Δεν προσωπώ να μην ψάξεις. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και πέρα
δεν ξέρεις, τελικά λες τι... Δηλαδή, εντάξει, μία ζωή εγώ θα κυνηγάω μόνο να κάνω ένα θέμα απλά και μόνο και μόνο. Δεν ξέρω, είμαι σε αυτό το κομμάτι με μπερδεμένη, δεν ξέρω. Δηλαδή, μόνο για να, θα δουλεύω για το ενίκιο και για το παιδικό. Όχι, ξέρεις τι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου, γιατί αυτά είναι θέματα που θέλουν πολύ σκάψιμο. Και νιώθω άβολος. Ξέρεις, εγώ θέλω και δύο, αλλά ξέρεις τώρα λίγο πολύ. Ναι, εντάξει, άμα δεν έχουμε έλλειψη χρόνου, εντάξει, σιγά. Όχι, μπορώ να πάρω δύο ώρες, αλλά θέλω δύο ώρες. Δηλαδή, για αυτά που μου βάζει σήμερα, εγώ προσπαθώ να βρω τίποτα εύκολο για το πόδι. Έτσι, να συμμαζέψω το πόδι με ένα ειρηνικό και εύκολο τρόπο. Εντάξει, ο ειρηνικός και εύκολος τρόπος είναι ότι μάλλον θα πάω και θα βρω κάτι άσχετο, όπως δείχνει το πράγμα. Εκτός αν αύριο πες. Τι θα γίνει με το πόδι, αν το κάνεις αυτό. Γιατί αν πιέζει τώρα τον εαυτό σου να μην δουλέψει για να. Και πιθανόν να κρατάει από αυτό. Αν και μου λες, δεν ξέρω πώς πιέζει τον εαυτό σου. Μήπως τον πιέζει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα της γυμναστικής. Δεν ξέρω αν είναι πίεση το ότι θέλω να βρω μια δουλειά και να κάνω δηλαδή αυτό που... θεωρώ ότι είμαι πιο ικανή να κάνω. Να βρω δουλειά κάποια εποχή. Αν μου πεις, αν σου κάνει, δεν ξέρω. Εγώ θεώρησα ότι είναι δουλειά το να ψάξω να βρω δουλειά. Και είπα θα πηγαίνω σε... ή σε τρεις, σε τέσσερις, τώρα πηγαίνω, δεν θυμάμαι. Πήγα και σε τέσσερις, τρεις, τέσσερις την ημέρα. Εκεί. Και θεωρούσα ότι αν πήγαινα με τρεις, κάποια στιγμή το έκανα τρεις πάντως. Και αν πήγαινα σε τρεις φορές, σε τρεις δουλειές, εξαρτιόταν λίγο και πόσο μακριά ήταν μεταξύ τους οι δουλειές, ξέρεις, έτσι. Αλλά κοίταζα κυρίως να είναι στο κέντρο της Αθήνας, όπου με εξυπηρετούσαν. Και θεωρούσα ότι τελείωσε η δουλειά μου στην τέταρτη. Έτσι, αν άλλαζα... Πήγαινα μακριά, ήταν άλλες, αλλά οπότε πήγαινα στην Αθήνα, έπαιρνα τα νέα τότε, ξέρω εγώ, να τα πάω την ώρα που βγαίνανε, ώστε να είμαι από τους πρώτους και πήγαινα σε διάφορες δουλειές. Το χαϊλίκι ήταν ότι υπέθεσα ότι ότι στην τέταρτη φορά, ας πούμε, εγώ έχω κάνει τη δουλειά μου. Έτσι, και έχω λήξει για σήμερα. Δηλαδή είμαι εντάξει με εμένα, αν θες. Ή αν θες και συνέχεια έγινε το εξής. Δεν έκανα τίποτα σαν αποτέλεσμα, αλλά μετά μου την έδωσε και πήγα διακοπές σε 10 μέρες. Και όταν γύρισα, βρήκα δουλειά στη δεύτερη δουλειά που με πήραν. Κατευθείαν. Γιατί είχα εκτός από την εμπειρία του να πηγαίνω και το να. Κάπως είναι το να δίνεις. Εντάξει, είσαι κάπως στο να κάνεις κάτι και να το κάνεις και να το κάνεις και να το κάνεις, σε συνδυασμό με ότι ήμουν χαλαρός. Έκρινα δηλαδή αυτό είναι σημαντικό. Και μάλιστα μετά από ένα μήνα έψαξε και βρήκα κάπου άλλη δουλειά που πάλι με πήραν. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είπα θα δούμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Οπότε εντάξει, πιάνεις δουλειά. Ήταν περίεργα τα δικά μου. Ήταν ένα συνδυασμό ότι είχα πάει και αλλού, δεν κοίταζα περίεργα, ας πούμε, με ότι ήμουν χαλαρός, επειδή ήμουν από τις διακοπές. Έτσι. Αυτό. Κοίτα, εγώ χαλαρή είμαι, γι' αυτό σου λέω, ίσως είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Και χθες, ας πούμε, είπα, παιδί μου, πήγα μια βόλτα και μπήκα σε ένα, δύο, σε τρία. Το ένα δεν λειτουργούσε, σε τρία. Να, το έκανα, τελείωσε. Σήμερα, ενώ ήταν να πάω να το κάνω πάλι, ήταν να βάζω μια γνωστή. Τελικά πήγα, δεν τη βρήκα στο σπίτι, δεν ξέρω, δεν λειτουργούσε το κουδούνι, δεν ξέρω τι έγινε, γιατί πήγα δύο φορές και... Και ενώ ήμουν στη φάση, έτσι έκανα μια βόλτα, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να μπω. Δεν πειράζει, δεν είναι αυτό, αλλά άλλο μπαίνω και άλλο κοιτάζω εφημερίδα αναγγελίες. Δεν βλέπω να σε ενθουσιάζει αυτό. Ναι, κοιτάζω εφημερίδα με αγγελίες. Αγγελία εδώ στη Γερμανία σημαίνει αίτηση. Οτιδήποτε. Ναι. Σημαίνει αίτηση. Τώρα δεν ξέρω. Θα πάω και στα McDonald's και σε αυτά, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, παιδί μου.
Έχω βαρεθεί να κάνω αυτό το πράγμα. Έχω βαρεθεί να κάνω άσχετα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το κάνω αυτό. Το κάνω εδώ και τόσα χρόνια. Yeah. Το κάνω από τα 20. Από τα 20. Δηλαδή, είμαι πια 36. Έλεος. Καλά. Έχω κάνει τις άσχετες δουλειές. Ό,τι έχω κάνει, ένα σωρό δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που θα το κάνω. Το ξέρω. Το κάνω και ξέρω τι θα βρω. Το θέμα είναι, εντάξει, πόσο ακόμα θα είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε πάλι το γόνατο. Υπάρχει κάτι που θα θέλω να σου πει το γόνατο. Όχι. Προς το παρόν, εντάξει, δεν. Υπάρχει κάτι που θα θέλω να σου πει. Τράβα μπρος. Α, κάτι σου είπε. Το γόνατο. Εντάξει. Υπάρχει κάτι που δεν θα ήθελα να σου πει. Που δεν θα ήθελα να μου πει. Για ρωτώ. Φοβάται. Τι φοβάται. Ότι δεν θα τα καταφέρει. Ενδιαφέρον σου λέει κάποιος τράβα μπρος ο οποίος φοβάται. Ναι. Εσύ βρες μου έναν που δεν φοβάται. Αλλά το τράβα μπρος και το δεν θα τα φοβάμαι, δεν τα καταφέρεις, είναι πολύ περίεργα πράγματα. Γιατί το γόνατο, αν μόνο φοβάται δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα πάθει τίποτα. Μένει σταθερό, δεν ζορίζεται. Άμα πάει μπροστά, πάλι δεν ζορίζεται. Παίρνει το ρυθμό του. Αν συγχρόνως φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρεις και συγχρόνως λέει τράβα μπροστά, αυτή η διαφορά μπορεί να του κάνει νούμερο. Τώρα, για να δούμε, παρόλο το, την ανάγκη να τραβήξω μπροστά. Παρόλο την ανάγκη που είχα μέχρι τώρα να τραβήξω μπροστά. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Θέλω να την αφήσω αυτή την ανάγκη, να έχει αυτή την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Και λέω να την αφήσω αυτή την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Είναι καλύτερα έτσι. Να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Αλλά έχω αυτή την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Αλλά έχω αυτή την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Αλλά μα τα πει, έχω την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Έχω την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Από το μάτι ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Από τα μάτια ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Από το σπίτι ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Από το στόμα έχω την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Έχω την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Άλλη ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Ανάγκη να τραβάω μπροστά. Η ανάγκη να τραβάω μπροστά. Και την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Έχω αυτή την ανάγκη να τραβάω μπροστά. Ανάγκη να τραβάω μπροστά. Τι ανάγκη να τραβάω μπροστά. Για δες το τώρα, έχει τώρα την ανάγκη να τραβάει μπροστά για αυτό το. Όχι. Καλά. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα, δεν θα τα καταφέρω. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα, ότι δεν θα τα καταφέρω. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου, έτσι όπως είναι. Ακόμα και με αυτό το φόβο. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου ακόμα και με τον φόβο αυτό. Και λέω να τον αφήσω αυτό το φόβο. Αλλάζουμε και να αφήσω το φόβο. Και λέω να τον αφήσω αυτό το φόβο ότι δεν θα το καταφέρω. Και από αυτό το φόβο. Να δω τι γίνεται χωρίς αυτό το φόβο. Έτσι. Και εγώ έχω αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Και εγώ έχω αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Όσο δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Έχω αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Έχω αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Έχω αυτό το φόβο ότι δεν θα τα καταφέρω. Ο φόβος ότι δεν θα τα καταφέρω. Ο φόβος ότι δεν θα τα καταφέρω. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, παιδιά. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Τώρα φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει. Αν φοβάται, δεν θα τα καταφέρει. Κάτσε. Yeah.
Όχι, αλλά έχει κουραστεί. Ότι. Από όλη αυτή τη διαδικασία αισθάνεται κουρασμένο. Παρόλο την ανάγκη για στήριξη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη για στήριξη που ένιωθα μέχρι τώρα. Την έχω χρόνια αυτή την ανάγκη. Χρόνια βγάζω μόνη μου τα κάστανα από τη φωτιά. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Να την αφήσω αυτή την ανάγκη για στήριξη. Και λέω να την αφήσω αυτή την ανάγκη για στήριξη. Πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Εγώ όμως έχω ανάγκη για στήριξη. Λέγω κάνω τα πάντα εδώ πέρα. Είναι πολύ άδικο αυτό. Και? Είναι πολύ άδικο. Το δώσεις κόσμος θα κάνει με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Το κάνει ένα κάρος κόσμος πολύ πιο εύκολο από μένα. Όχι, έχω ανάγκη για στήριξη. Και εγώ έχω ανάγκη για στήριξη. Νιώθω αυτή την ανάγκη για στήριξη. Έχω αυτή την ανάγκη για στήριξη, ρε παιδιά. Κάποιος, ρε παιδιά. Η ανάγκη για στήριξη. Θέλω να με στηρίξει κάποιος, ρε παιδιά. Ανάγκη για στήριξη. Έχω την ανάγκη για στήριξη. Η ανάγκη για στήριξη. Πώς είναι, για εδώ τώρα το εγώ να το πω νιώθω. Δεν πιστεύει τίποτα. Αλλά αυτό μήπως είναι καλό γι' αυτό. Ναι, γιατί όχι. Θα μπορούσε να είναι ελευθερία αυτό. Ναι. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα μπορούσε να είναι ελευθερία το να πιστεύεις τίποτα. Έτσι δεν είναι, του Καζαντζάκη. Δεν ελπίζω τίποτα. Νομίζω ότι πιστεύω. Ναι, έχει πει κάτι πολύ καλά ο Καζαντζάκη τελικά. Εσύ πώς είσαι. Εντάξει, πιο πραγματίστρια, αλλά οκ. Εντάξει, θα το κάνω. Δεν νιώθω ότι είναι να κοιτάξει για δουλειά αύριο και να σε πάρουν. Σε μια δουλειά άσχετη. Ναι. Ακόμα με ενοχλεί. Το ίδιο όμως. Όχι τόσο. Σε καλύτερα. Αλλά ακόμα έχω αυτό το σφίξιμο στο μάχη. Δεν θέλω να έχεις, να νιώθεις άσχημα, γιατί θα σε καταπιέσει αν πας εκεί. Και άμα σε καταπιέσει, θα μπορεί να σου κάνει κανένα ατύχημα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν θα το ήθελα. Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει και κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, άλλο κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει καμιά λύση, αλλά το κάνεις και καταπιεστείς, μπορεί να σου βγάλει ατύχημα. Εντάξει. Οπότε δεν έχω καλές λύσεις τώρα για σένα. Θα το δούμε λίγο. Για πες για αυτό το συνέστημα που άντε αύριο πας, βρίσκεις δουλειά και σου λένε να πας να δουλέψεις. Πώς νιώθεις. Πες μου το συνέστημα. Με δυσκολεύει. Ναι, τι συνέστημα είναι αυτό. Υπάρχει με ένα δεν θέλω. Ωραία. Για ρώτα αυτό το δεν θέλω, μπορεί να δεχτεί ότι έχει την ανάγκη να μη θέλεις.
Για αυτό το κύριο δεν θέλω. Μα κάνε μια βουτιά μέσα σε αυτό το δεν θέλω. Φαντάσου ότι αυτό το δεν θέλω, ότι είναι κάτι και βούτα μέσα εκεί. Πώς είναι εκεί μέσα. Πιεστικά. Πιεστικά. Και πώς νιώθεις που είναι πιεστικά. Τι συνέστημα νιώθεις που τα πράγματα είναι πιεστικά. Θέλω να φύγω. Αν παραδεχτείς ότι έχεις την ανάγκη να φύγεις. Ναι. Μπορώ να την αφήσεις. Ναι. Θες την αφήσεις. Ναι. Πότε. Τώρα. Μάλιστα. Πώς νιώθεις τώρα. Συνεχίζει να με ενοχλεί. Το ίδιο. Λίγο πιο ελαφρύ, αλλά υπάρχει ακόμα. Τι συνέστημα είναι αυτό. Σαν παρέτηση. Μάλιστα, πάμε. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Που έχω καταφέρει να μην προσπαθώ καθόλου να βρω δουλειά. Πού? Που δεν ψάχνω καθόλου για δουλειά. Δεν ψάχνω καθόλου για δουλειά. Όχι και καθόλου. Εδώ και 10 μέρες τώρα που είμαι. Πόσες μέρες στη Γερμανία? Είμαι πια από τις 5. Είναι δηλαδή 21 μέρες. Όχι 22. Μέρες. Ελάχιστο ψάχνω που κάνει για δουλειά. Εντάξει, έκανα αιτήσεις. Δεν... Καλά, παρόλη την περηφάνεια που είχα μέχρι τώρα. Παρόλη την περηφάνεια που είχα μέχρι τώρα. Που επί 20 μέρες ελάχιστο ψάξιμο έχω κάνει για δουλειά. Που εδώ και 20 μέρες ελάχιστο ψάξιμο έχω κάνει για δουλειά. Για αιτήσεις. Ε? Γιατί έψαχνα με αιτήσεις για να γίνω τραγουδίστρια. Γιατί έψαχνα με αιτήσεις να γίνω τραγουδίστρια. Ε, ναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Να την παρατήσω αυτή την περηφάνεια. Και να την παρατήσω αυτή την περηφάνεια. Πώς είναι καλύτερα έτσι. Πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δούμε πώς είναι καλύτερα. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Περηφάνεια. Νιώθω περηφάνεια. 20 μέρες τώρα κάνω αιτήσεις και τέτοια. Και αποφεύγω το να δουλέψω σε ταπεινή δουλειά. Αποφεύγω να πάω να δουλέψω σε μια... Ταπεινή δουλειά. Ταπεινή δουλειά. Η ντίβα. Που δεν μ' αρέσει καθόλου. Που δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ νιώθω περηφάνεια που το καταφέρνω. Και εγώ νιώθω περηφάνεια που τα καταφέρνω. 20 μέρες τώρα δεν έχω πάει καν. 20 μέρες τώρα δεν έχω πάει καν. Όχι, δεν έχω πάει καν. Έχω πάει καν. Και εκεί πέρα που πήγα δεν πήγα με το κέφι του ανθρώπου που θέλει να δουλέψει. Και εκεί πέρα που πήγα δεν πήγα με το κέφι του ανθρώπου που θέλει να δουλέψει. Κάποιες θέλετε, δεν θα θέλετε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω. Δεν θέλετε. Πού να θέλετε. Ναι. Δεν θέλετε, αλλά ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι, τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, εγώ νιώθω περηφάνεια από τύπου που δεν δουλεύω. Τέλος πάντων, εγώ νιώθω περηφάνεια που δεν δουλεύω. Αφού δεν δουλεύω είναι πάρα πολύ καλά για μένα. Αφού δεν δουλεύω είναι πάρα πολύ καλά. Δεν κάνω μια άλλη δουλειά που θα με σπρώξει προς μια κατεύθυνση που δεν μ' αρέσει. Δεν κάνω μια δουλειά που θα με σπρώξει προς μια κατεύθυνση που δεν μ' αρέσει. Είμαι περήφανη. Ε? Και έτσι νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Και έτσι νιώθω πάρα πολύ περήφανη. Εντάξει, δεν δουλεύω σε κάτι να κάνω καρσόνα πάλι. Νιώθω καλά. Νιώθω δεν δουλεύω σε κάτι να κάνω την καρσόνα πάλι. Και νιώθω περήφανη. Και νιώθω περήφανη. Τα κατάφερα. Έστω για αυτές. Τα κατάφερα. Ότι τα κατάφερα. Έστω και αυτές τις 20 μέρες, εγώ νιώθω περηφάνεια. Έστω και αυτές τις 20 μέρες, εγώ νιώθω περηφάνεια. 20 μέρες ντίβα. Φτάνει. Πώς τα βλέπεις όλα τα πράγματα. Δεν θέλω. Καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι, το δεν θέλω είναι έτσι. Άρα είναι λιγότερο ζώρικα τα πράγματα όταν να βρεις δουλειά. Ναι, εντάξει. Εύχομαι να βρεις αυτή που θέλεις εσύ. Εντάξει, αλλά μου λες μερικά πράγματα όπως κύριε μου δεν έχω ούτε φαΐ για αύριο. Ναι, εντάξει, πρέπει να το κυβερνήσουμε. Και εγώ σου εξηγώ ότι επειδή αυτά λένε ότι τελικά θα βρεις δουλειά, να μην καταπιεστείς άμα βρεις. Και να έχει καλύτερες πιθανότητες να περάσει και καλά. Και άμα τύχει ό,τι θέλεις, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω καλύτερη συμβουλή. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή, να κάνω το σάι μπάμπα και να σου στείλω τρόφιμα,
ανοίξει το ψυγείο και να δει ένα μεγάλο αναθάβημα. Κάνε και εσύ, ρε Χριστιανέ μου, κάνε και εσύ κανένα θαύμα. 2-3 εκατομμύρια χρειάζομαι και μετά θα ξαναχω πρόβλημα στη ζωή μου. Όχι, ένα ανά στο ψυγείο. Εγώ έναν ανά στο ψυγείο είπα να σου στείλω. Όχι, περίμενε. Θα ήθελα να μην με απασχολήσουν ξανά τα χρήματα. Κάνα 2 εκατομμύρια ακόμα και δεν θα ξαναχρειαστούν. Δεν θα με απασχολούν καθόλου τα χρήματα να μην πει τα βλακίε. Καλύτερα να ανά στο ψυγείο. Ανανά στο ψυγείο. Εντάξει, κάτω τη σιγά ανανά τώρα. Να προσέχεις τι εύχεσαι. Γιατί πρέπει ό,τι εύχεσαι να μην περιλαμβάνει ότι άμα πεθάνεις να γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Πεθαμένοι δεν θα σε απασχολήσουν καθόλου τα χρήματα. Δεν σε συμφέρει τέτοιες ευχές. Γιατί θα ήθελα να μην με απασχολήσουν ξανά τα χρήματα, κάνα 2 εκατομμύρια ακόμα και δεν θα ξαναχρειαστεί. Τι είναι? Η ευχή θα ήθελα να ξαναπασχολήσουν τα χρήματα γίνεται με τον εύκολο τρόπο που πεθαίνεις. Και δεν σε ξαναπασχολούν ξανά τα χρήματα. Εγώ το βλέπω ως χιούμορ αυτό. Απλώς λέω τις ευχές να τις προσέχεις. Άμα το έπαιρνε για χιούμορ, οκ. Okay. Εντάξει. Δεν είναι καλή αυτό ως πλάκα, γιατί ρε. Για πλάκα, ναι, άρα είναι για πλάκα. Λοιπόν, και θα κάνω ένα άλλο. Θα ανοίξει το ψυγείο, δεν ξέρω να δω. Θα κάνει διαιτά. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τι να κάνω. Τι να κάνω, θα πέσω στο McDonald's. Πώς νιώθεις τώρα? Θα πάω αύριο στο McDonald's, θα πάω και μετά... Φορίζει. Με ενδιαφέρει να μην καταπιεστείς. Είναι κρίσιμο για μένα, αλήθεια σου λέω. Είναι σημαντικό να μην καταπιεστείς. Ακόμα έχω ένα σφίξιμο. Δεν είναι ότι μου είναι ευχάριστο. Είναι το ίδιο. Όχι, αλλά υπάρχει. Τι είναι αυτό το σφίξιμο για παιδιά σας? Πού είναι αυτό? Είναι μία άρνηση και είναι έτσι στο στομάχι και στα γεννητικά. Υπάρχει μία άρνηση. Α, και στα γεννητικά. Κάνε μια βουκιά εκεί πέρα. Και πες μου τι πώς είναι εκεί μέσα. Βολικά. Αλλά παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα, ναι. Απογοητεύσω τον παπά. Θα απογοητέψω τον μπαμπά. Δεν γίνω τραγουδίστρια. Ε? Άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Λέω να τον αφήσω αυτόν τον φόβο. Και λέω να τον αφήσω αυτόν τον φόβο. Θα απογοητέψω τον μπαμπά άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Θα απογοητέψω τον μπαμπά άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Μέσα εδώ και τώρα. Και μάλιστα... Μάλιστα εδώ και τώρα. Να τον αφήσω αυτόν τον κολοφόβο μου, πώς είναι καλύτερα έτσι. Λέω να τον αφήσω αυτόν τον κολοφόβο μου, πως είναι καλύτερα έτσι. Εγώ φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω τον παπά μου δεν γίνω τραγουδίστρια. Εγώ φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω τον παπά μου δεν γίνω τραγουδίστρια. Θα απογοητεύσω τον παπά. Έχω αυτόν τον φόβο, θα απογοητεύσω τον παπά. Δεν είναι και πιο εύκολα τότε. Που δεν είναι και το πιο εύκολο αυτό. Έχω αυτόν τον φόβο, θα απογοητεύσω τον παπά. Θα φεύγει κιόλα πιο εύκολα από το σπίτι. Ε? Και θα φεύγει από το σπίτι πιο εύκολα αυτό θα έχει απογοητευτεί. Και θα φεύγει κιόλα από το σπίτι πιο εύκολα αυτό θα έχει απογοητευτεί. Τον έχω πολύ ευχαριστημένο. Εγώ θέλω να τον έχω πολύ ευχαριστημένο. Σπίτι, να μην φεύγει. Να μένει στο σπίτι, να μην φεύγει. Και φοβάμαι πως τον απογοητεύσω, άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Φοβάμαι μήπως τον απογοητεύσω, άμα δεν γίνω τραγουδίστρια. Αυτός πιστεύει θα γίνω τραγουδίστρια. Αυτός πιστεύει θα γίνω τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια πάει, θα απογοητευτεί. Άμα δεν γίνω τραγουδίστρια πάει, θα απογοητευτεί. Άμα θα απογοητεύσω τον μπαμπά. Θα απογοητεύσω τον μπαμπά. Αυτό το φόβο θα απογοητεύσω τον Ομπάμα, δεν γίνω τραγουδίστρια. Έχω αυτό το φόβο, θα απογοητεύσω τον μπαμπά. Φόβο θα απογοητεύσω τον Ομπάμα, δεν γίνω τραγουδίστρια. Ο φόβο θα απογοητεύσω τον μπαμπά, δεν γίνω τραγουδίστρια. Πώς νιώθεις τώρα με την ιδέα να πας να δουλέψεις αύριο? Να σκέφτομαι ότι κανονικά εγώ το πρωί θα σηκωνόμουν, θα έχω τη γυμναστική μου, θα τραγουδούσα και μετά θα πήγαινε έτσι κάτω το απόγευμα. Λέω καλύτερα από το πρωί να σηκωθώ, να φάω το πρωινούλι μου και να πάω. Αυτό λέγεται διαφορά, δεν λέγεται. Ναι, εντάξει, θα πάω. Πώς νιώθεις με την ιδέα να κάνεις αυτό? Εντάξει, μωρέ, οκ. Okay. Νιώθεις καταπίεση? Ψιλοβαρεμάρα νιώθω, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό κάνει αυτό που θέλει να κάνει πάντα και αυτοί δεν το κάνουν πάντα.
Κατάλαβες τι γίνεται. Κάναν και άλλες δουλειές μέχρι να κάνουν αυτό που γούσταραν να κάνουν. Λίγοι δηλαδή θέλανε αυτό να κάνουν και το κάνανε και από τότε που θέλανε και όλα αυτά. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που κάναν μόνο αυτό που θέλανε. Παραδείγματος χάρη. Η Κάλλας δεν έκανε κάτι άλλο που τα σου έτσι, έκανε μόνο αυτό. Και μάλιστα όταν δεν είχαν πάρει στη Νέα Υόρκη να τραγουδήσει τη Μετροπόλιταν και της είπαν θα τραγουδήσει τα αγγλικά, είπε όχι, δεν θα τραγουδήσω τα αγγλικά. Είπε να τραγουδήσει δηλαδή, γιατί τότε ήταν της μόδας, ρε παιδί μου, ανάλογα το που ήσουν τραγούδαγες. Ειδικά οι Αμερικάνοι τα κάνανε στα αγγλικά όλα, ιταλικά, γερμανικά, τα κάνανε αγγλικά. Και λέει, όχι, δεν θα τραγουδήσει. Είπα να τραγουδήσει Φιντέλιο και Madame Butterfly στα αγγλικά και είπε, δεν θα κάνω, δεν θα τραγουδήσω. Και πίναγε τότε, δεν είχε να φάει. Mm. Και όμως είπε, όχι, δεν θα το κάνω. Από τότε. Ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος πάρει να μοιάσουν στους ηρωίδες τους στο αδύνατο σημείο, γιατί δεν μπορούν να μοιάσουν στο δυνατό του σημείο. Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι ηρωποιούν. Αλλά επειδή δεν μπορεί να του μοιάσει στο δυνατό του σημείο, πάει και βρίσκει την αδυναμία και πάει λέει, θα του μοιάσει αυτό. Δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν αδυναμία της, αυτό ήταν η δύναμή της. Ναι, το ότι δεν δούλευε δεν ήταν δύναμη. Το ότι ήταν αυτό ήταν δύναμη. Το ότι δεν δούλευε και πίναγε ήταν αδυναμία. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Συμπεριλαμβανομένου να πουλάει σουβλάκια. Ναι, όμως δεν θα ήταν αυτή που ήταν αν το είχε κάνει αυτό. Γιατί η καριέρα της ουσιαστικά ξεκίνησε στα 20 και τελείωσε στα 35. Αν δηλαδή έμπαινε σε διαδικασία να δουλέψει και να δουλέψει και να δουλέψει. Μόνο αυτό. Για ένα μήνα, ίσα για να μην πεινάει. Εντάξει. Θα μπορούσε να το κάνει ίσα για να μην πεινάει. Δεν ξέρω πώς. Δεν τα ξέρω αυτά μόνο. Πες μου πώς νιώθεις εσύ. Άστα, βράστα, ένα δικά μου. Πώς νιώθεις εσύ. Εγώ εντάξει νιώθω. Δεν με. Δεν θα ψάξει για δουλειά αύριο. Εντάξει, εγώ δεν θα είναι και η πρώτη φορά. Πώς νιώθεις, μωρέ. Νιώθω απογοητευμένη, η αλήθεια είναι. Άρα, παρόλο την απογοήτευση που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την απογοήτευση που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο που έψαχνα 20 μέρες. Παρόλο που. Την απογοήτευση που ένιωθα μέχρι τώρα που δεν τα κατάφερα. Που δεν τα κατάφερα, παρόλο που έψαξα αυτές τις 20 μέρες. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου. Ακόμα και απογοητευμένη. Τον αγαπάω τον εαυτό μου, ακόμα και απογοητευμένη. Να την αφήσω την απογοήτευση. Και λέω να την αφήσω αυτή την απογοήτευση. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Μια απογοήτευση, δεν τα κατάφερα. Εγώ θα απογοήτευσα, επειδή μου δεν τα κατάφερα. 20 μέρες ψάχνω, κάνω αιτήσεις προσεκτικά. 20 μέρες ψάχνω, γράφω αιτήσεις και παρόλα αυτά δεν τα κατάφερα. Κάνω μια σοβαρή δουλειά, στο προσπαθώντας να βρω δουλειά και δεν τα κατάφερα. Και νιώθω απογοήτευση. Και τα κατάφερα. Θέλησα να βρω δουλειά και δεν τα κατάφερα. Το μόνο που έχω είναι δύο απαντήσεις οι οποίες μου είπαν ναι, θα το κοιτάξουμε και μετά μου αρνηθήκαν ουσιαστικά. Καλά. Και εγώ νιώθω απογοήτευση. Και εγώ νιώθω απογοήτευση. Προσπάθησα πάρα πολύ, έφαγα πολύ χρόνο και ενέργεια. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ, έφαγα πάρα πολύ χρόνο. Ήμουν πολύ φιλότιμη σε αυτό. Ήμουν πολύ φιλότιμη, αν δεις αιτήσεις θα το καταλάβεις. Και νιώθω πολύ. Παρ' όλα αυτά εγώ αισθάνομαι απογοήτευση. Νιώθω απογοήτευση, τι να κάνω. Νιώθω απογοήτευση, τι να κάνω. Νιώθω απογοήτευση. Δεν τα κατάλαβα. Νιώθω απογοήτευση. Δεν τα κατάφερα. Νιώθω απογοήτευση αυτό το πράγμα. Νιώθω απογοήτευση, ρε παιδί μου, δεν τα κατάφερα. Μου κάνει. Για πάρε μια ανάσα, παρακαλώ πολύ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Πάρε μια ανάσα πρώτα. Πώς είναι. Υπάρχει κάτι μέσα που μου λέει ότι πιστεύω θα έπρεπε να είχα προσπαθήσει πιο πολύ, ότι δεν ήμουν αρκετά πιστική, ότι δεν ήμουν αρκετά επίμονη. Καλά. Ποιος τα λέει αυτά τα μέσα μου, ότι θα πρέπει να έχεις προσπαθήσει πολύ. Ως μια μαθήτρια που δεν ήμουν καλή, μου τα έλεγαν και οι δάσκαλοι μου και οι γονείς μου, δεν είχαν θέματα. Κάποιες με γονείς σου, δηλαδή, τι σου λέγανε. Ότι έπρεπε να διαβάσω πιο πολύ. Ναι, πρέπει να διαβάσω πιο πολύ. Πόσο χρόνο. Σε διάφορες ηλικίες δεν υπάρχει πρόβλημα. Πιάνουμε από 6 μέχρι. 6 χρόνια πρέπει να διαβάσει πιο πολύ.
Μαλακίες, το πάτε. Βαριόμουν εγώ το μεταξύ. Καλά έκανε. Μια χαρά έκανε. Τέλος πάντων. Παρόλα την ελπίδα που είχα μέχρι τώρα. Παρόλα την ελπίδα που είχα μέχρι τώρα. Καταφέρω να τις καπουλάρω και να απολαύσω τη βαρεμάρα μου. Εντάξει, θα καταφέρω να τις καπουλάρω και να απολαύσω τη βαρεμάρα μου. Τότε μου πολύ μικρή. Από τότε που ήμουν πολύ μικρή. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Θα την αφήσω αυτή την ελπίδα, πώς είναι καλύτερα έτσι. Και λέω να αφήσω αυτή την ελπίδα ότι θα απολαύσω τη βαρεμάρα μου, πώς είναι καλύτερα έτσι. Εγώ όμως ελπίζω θα τις καπουλάρω από το διάβασμα και θα κάθομαι. Εγώ όμως ελπίζω ότι θα τις καπουλάρω από το διάβασμα και θα απολαύσω τη βαρεμάρα μου. Έχω αυτή την ελπίδα, θα τις καπουλάρω από το διάβασμα. Εγώ ελπίζω ότι θα τις καπουλάρω από το διάβασμα και θα απολαύσω τη βαρεμάρα μου. Δεν έχω καμία όρεξη να διαβάσω. Δεν έχω καμία όρεξη να διαβάσω. Ελπίζω ότι θα τις καπουλάρω από την πέρα. Και ελπίζω ότι θα τις καπουλάρω. Εντάξει και θα είμαι πρώτη και άνετη. Ελπίζω ότι θα σκαπουλάρω και θα απολαύσω τη βαρεμάρα μου. Και θα, και επίσης, δεν θα το πάρει χαμπάρι ο μπαμπάς. Και επίσης δεν θα το πάρει χαμπάρι ο μπαμπάς. Και η μαμά. Και η μαμά. Από και η δάσκαλή μου. Και η δάσκαλη μας. Κανένας. Και η δάσκαλη, κανένας. Ότι θα είμαι αραχτή και θα είμαι μια χαρά. Οπότε θα είμαι αραχτή και θα είμαι μια χαρά. Δεν θα με ενδιαφέρονται για μένα ναι, και θα είμαι μια χαρά παιδιά. Δεν θα ενδιαφέρονται για μένα και θα είναι μια χαρά. Αλλά δεν θέλω να μην ενδιαφέρονται, θέλω να ενδιαφέρονται για μένα. Αλλά δεν θέλω να. Ε? Δεν θέλω να μην ενδιαφέρονται, θέλω να ενδιαφέρονται για μένα. Δεν θέλω να δείχνω ενδιαφέρον γιατί θέλω να ενδιαφέρονται για μένα. Ενδιαφέρονται, θέλω να ενδιαφέρονται. Δεν θέλω να μην ενδιαφέρονται, θέλω να ενδιαφέρονται. Αυτό χαλάει αυτό με την βαρεμάρα. Τι να κάνω κακομοίρα. Και αυτό χαλάει αυτό με την βαρεμάρα. Τι να κάνω κακομοίρα. Έχουμε αυτή τη σύγκρουση. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχουμε αυτή τη σύγκρουση, να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αγαπάω τον εαυτό μου ακόμα και με αυτή τη σύγκρουση. Εγώ όμως αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι ακόμα και με αυτή τη σύγκρουση. Και να θέλω να τεμπελιάσω. Και να θέλω να τεμπελιάσω. Θέλω να έχω τον παπά ευχαριστημένο. Και να θέλω να έχω τον παπά ευχαριστημένο. Δεν πρόκειται βασικά γιατί δεν είμαι τόσο καλή μαθήτρια, δεν το έχω. Που δεν πρόκειται βασικά γιατί δεν είμαι τόσο καλή μαθήτρια, δεν το έχω. Αφού δεν το έχω, δεν το έχω. Τι να κάνω. Και αφού δεν το έχω, δεν το να κάνω. Εγώ ελπίζω ότι θα τα καταφέρω όλα αυτά. Και εγώ ελπίζω ότι θα τα καταφέρω όλα αυτά. Θα έχω τον παπά ευχαριστημένο. Να κρατάω τον παπά ευχαριστημένο. Και τον εαυτό μου θέλω να τεμπελιά ευχαριστημένο. Και τον εαυτό μου τεμπέλι. Και μια χαρά έτσι. Και μια χαρά έτσι. Έτσι ελπίζω. Έτσι ελπίζω. Μαλακίες. Δεν έχω και ιδιαίτερο κέφι σήμερα, φαίνεται. Αλλά... Ναι, το φαίνεται. Είσαι έτοιμο για ταξίδι στο παιδάκι μας. Αλλά για να δούμε πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Χα. Σκέφτηκα. Εντάξει, θα κάνω αυτό αύριο το πρωί και τελείωσε η υπόθεση. Και πώς νιώθεις με την ιδέα. Ε? Πώς νιώθεις με την ιδέα, καμάρι μου. Εντάξει, μου αρέσει, θα το σιγά, θα το κάνω. Σε ζορίζει. Θα με ακούς. Ναι, σε ακούω. Ωραία. Σε ζορίζει τώρα. Κοπήκαμε, εντάξει. Σε ζορίζει τώρα. Πολύ λίγο πια. Πραγματικά με ενδιαφέρει να μην είσαι καταπιεσμένη, σου λέω, και μάλιστα ψάχνοντας θέλω να προσέχεις να μην χτυπήσεις. Έστω και αν έχεις λίγο καταπίεση, please, κάνε μου αυτή τη δουλειά. Ναι, εννοείται, θα προσέχω. Έχεις παραπάνω προσοχής στο πώς θα αύριο, ας πούμε, please. Ναι, εντάξει. Εννοείται, θα προσέχω, ναι. Θα ήθελα να το κάνεις αυτό. Και... καλύτερα δεν είναι έτσι. Ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως εγώ θα ξεκινήσω και μάθημα πάλι τον Αύγουστο. Από 1η Αυγούστου θα έχω πάλι πρωινά μαθήματα τη γλώσσα. Uh-huh. Ένα εξάμεινο πάλι είναι και αυτό. Και? Εντάξει, μπορεί τελικά να είναι να είμαι εδώ πέρα, να μην φύγω. Θα πρέπει να ψάξω πάλι για πρακτική. Εδώ, στα θέατρα, άντε άλλες αιτήσεις από την αρχή, για πρακτική αυτή φορά. Και δεν σημαίνει, καλά.
Εντάξει, βέβαια δεν μου είναι κακό, γιατί όσο θα περνάω καιρό θα είμαι και όλο και πιο βέβαιη και σίγουρη για αυτό που κάνω, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, υπάρχει μια ανυπομονησία εκεί σε μένα. Ακούς τον εαυτό σου, είναι πιο καλά τώρα ακούω. Νομίζω ότι εδώ και μέρες βλέπω ότι αισθάνομαι ότι πρέπει να έχω περισσότερη υπομονή, απλά, ξέρεις, για μένα το θέμα της υπομονής είναι ένα θέμα, γιατί γενικά δεν ανήκω σε υπομονητικούς ανθρώπους. Ναι. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πρέπει ακόμα να κάνω υπομονή. Ούτε εγώ. Αν γύριζε και μου έλεγε κάποιος, okay, σε 6 μήνες, 6 μήνες ακόμα και εντάξει, θα έλεγα μέσα μου, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά 6 χρόνια ας πούμε ακόμα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καμιά, σε αυτές τις δουλειές δεν υπάρχει κάποιος συμβόλαιο που είναι τόσο ή τόσο ή τόσο. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με συμβόλαιο, έχει να κάνει με εμένα. Όταν εγώ θα είμαι πραγματικά έτοιμη, αυτό θα συμβεί. Απλά πότε πια θα είναι έτοιμη. Εντάξει, άμα γύρισα από τις διακοπές, θα το ψάξω περισσότερο. Το ζόρισα, θα έχω και περισσότερο κέφι. Τώρα πηγαίνεις να κάνεις διακοπές εκεί πέρα. Πηγαίνει. Τώρα εγώ είμαι, έχω την πίεση του χρόνου και εγώ θέλω χρόνο. Δεν είμαι από τους αργούς. Ναι, δεν είσαι εσύ, θες χρόνο. Θες χρόνο. Είμαι και. Πας τώρα. Είχε να κάτσει παραλίες εκεί, να ρίξει βουτιές, να κάνει κατακόρυφα, να κάνει ύπτια, να κάνει πεταλούδα. Κάνω κι άλλα τρελά. Για ρωτώ το πόδι σου, πώς νιώθεις τώρα. Ρωτώ το γόνατο σου, πώς νιώθεις τώρα. Το γόνατο καλά είναι. Λίγο ακόμα το στομάχι με σφίγγει. Ναι, αλλά το γόνατο θέλει κάτι να σου πει. Χαλάρα. Αυτό είναι διαφορετικό από ό,τι λέγε πριν. Τράβα μπρος και φοβάμαι ότι δεν τα έχω καταφέρει. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Σαν να μιλάει άλλος άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Χαλαρά μου λέει και εντάξει. Πρόσεχε το τράβο μπρος και φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρεις. Είναι πολύ διαφορετικά από το χαλαρά και εντάξει. Ναι. Είναι άλλο πράγμα, τελείως άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, πώς το ακούς. Ναι, χαρά τα ακούω. Χαρά τα ακούω. Για περπάτα και λίγο, να προσπατάνε τα πόδια σου. Πώς πατάνε τα πόδια στο έδαφος. Πιο σταθερά. Εντάξει, αυτά. Πον. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό ήτανε. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Καλά. Λοιπόν, αυτό το